Επιστρέφουμε στα δικά μας. Ύστερα από 54 ολόκληρα χρόνια επαναπατρίστηκε ένα σπάνιο βυζαντινό χειρόγραφο, μια Καινή Διαθήκη του 12ου αιώνα, η οποία είχε κλαπεί από την Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Το πολύτιμο κειμήλιο είχε αγοράσει το Μουσείο Γκετή στην Καλιφόρνια το 1983 και τώρα συνένεσε στην επιστροφή του ύστερα από ενέργειες που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το χειρόγραφο παρέλαβε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και το παρέδωσε στον ηγούμενο της Μονής, υπογραμμίζοντας πως σήμερα είναι μια ημέρα χαράς για όλους τους Έλληνες. Ένα σπάνιο βυζαντινό χειρόγραφο, η Καινή Διαθήκη του 12ου αιώνα με την αριστουργηματική καλλιγραφία και εικονογράφηση που δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1133 από τον μοναχό Θεόκτιστο με προορισμό πιθανότατα μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας των Κομνηνών επαναπατρίστηκε μετά από 54 χρόνια. Το πολύτιμο χειρόγραφο που είχε κλαπεί από την Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους το 1960, στις αρχές του χρόνου εντοπίστηκε στο Μουσείο Γκετή στην Καλιφόρνια, το οποίο συνένεσε στην επιστροφή του. Στην εκδήλωση που έγινε στο Βυζαντινό Μουσείο, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε το πολύτιμο κειμήλιο στον ηγούμενο της Μονής Διονυσίου, όπου φυλασσόταν επί αιώνες. Αποτελεί ένα απόσπαστο κειμήλιο της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Διονυσίου, ισχυρή μαρτυρία της πολιτιστικής παρακαταθήκης και της ορθόδοξης παράδοσης του Αγίου Όρους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον συνεχή αγώνα του Υπουργείου Πολιτισμού για την επιστροφή των πολιτιστικών μας θησαυρών που έχουν εξαχθεί παράνομα. Πρέπει να συνεχιστεί και βέβαια η κορύφωση της θα είναι η επανένωση του συνόλου των γλυπτών του Παρθενώνα, η οποία συνένωση αυτή αποτελεί τη μόνιμη, σταθερή και απαρέγκλητη απέτησή μας. Η πράξη αυτή του επαναπατρισμού, η οποία γίνεται με συνεννόηση με το Μουσείο Γκετή της Καλιφόρνια, είναι η ίδια από μόνη της πράξη πολιτισμού. Το πολύτιμο χειρόγραφο πριν την επιστροφή του στο Άγιο Όρος θα παρουσιάζεται στο Βυζαντινό Μουσείο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και από τον επαναπατρισμό του πολύτιμου αυτού κειμηλίου, να πάμε τώρα στις ανασκαφές της Αμφίπολης, όπου τα συνεργεία εργάζονται με μεγάλη προσοχή μέσα στον τρίτο θάλαμο του αρχαίου τάφου και τοποθετούν βήμα-βήμα τις δοκούς αντιστήριξης για να μην καταρρεύσει η οροφή. Στο ταφικό μνημείο αναφέρθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τα ευρήματα παγκόσμιας σημασίας. Πόντο-πόντο απομακρύνουν τα χώματα μέσα από τον τρίτο θάλαμο του αρχαίου τάφου της Αμφίπολης στα συνεργεία και ταυτόχρονα τοποθετούν δοκούς αντιστήριξης για να μην καταρρεύσει, αφού τόσο η τύχη όσο και η οροφή είναι γεμάτη ρογμές και διαβρώσεις. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν ως και την Πέμπτη. Στον τάφο της Αμφίπολης αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς τον μνημείο παγκόσμιας σημασίας. Ακούω μόνο την ανασκαφέα της Αμφίπολης και τα ευρήματά της. Αυτό το εύρημα έχει παγκόσμια σημασία, πολύ πέρα από τα στενά μας σύνορα. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί και λιγομίλητοι. Την ίδια ώρα, πάντως, τα σενάρια για τον αρχαίο τάφο και για το αν έχει συλληφθεί ή όχι συνεχίζονται. Ο καθηγητής αρχαιολογίας Παναγιώτης Φάκλαρης, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα, υποστήριξε ότι ο τάφος έχει λαϊλατηθεί στο παρελθόν. Ο τάφος έχει συλληφθεί οπωσδήποτε. Όμως δεν ξέρουμε πόσες φορές έχει συλληφθεί. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι έχει συλληφθεί οπωσδήποτε. Ναι, δεν σας πάμε. Και έχει ήδη διαρπαγεί ένα μέρος από το αρχιτεκτονικό υλικό έξω στην είσοδο της φύγης. Έχουν πάρει τμήματα από τον τοίχο που ήταν για την φύλαξη του τάφου που είχε χτιστεί μπροστά στη φύγη. Έχουν αποκεφαλίσει τη φύγη, έχουν σπάσει τα φτερά του, έχουν πάρει το λιοντάρι και το έχουν μεταφέρει. Έχουν ανοίξει τρύπες μέσα στα διατυχίσματα. Έχει γεμίσει ο τάφος χώμα. Όλα αυτά είναι σαφείς ενδείξεις. Ωστόσο, η καθηγήτρια αρχαιολογίας Στέλλα Δρούγου, που είχε μπει μαζί με τον Μανώλη Ανδρόνικο στους τάφους της Βεργίνας, υποστηρίζει πως μόνο τα στοιχεία της ανασκαφής μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν έχει συλληφθεί ή όχι. Αυτό μόνο το χώμα μπορεί να μας το πει και αυτό το ξέρει, σας επαναλαμβάνω, μπορεί μόνο ο ανασκαφέας να το πει. Γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν τις έχει ανακοινώσει και καλά κάνει.